Αγαπητέ κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας, Νησιωτικής και Πολιτικής, κύριε Πλακωτάκη. Αγαπητέ οικοδέσποι, κύριε Γιώργο Μελισσανίδη, οικογένεια Μελισσανίδη. Αγαπητέ κύριες, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω πρωτίστως τους εκδότες της Ναυτιμπορικής, τόσο για την πρόσκληση της Ένωσής μας, όσο και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εκπροσωπώ σήμερα εδώ, και να μεταφέρω βεβαίως τις ευχαριστίες και του Προέδρου μας, του κύριου τον Δόκτωρ Γιώργου Πατέρα, ο οποίος λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Γνωρίζουμε όμως όλοι το σημαντικό έργο που παράγει εκπροσωπώντας το σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας και πάντοντας τα μέγιστα για την επίλυση των θεμάτων όλων των κλάδων που απαρτίζουν την ελληνική ναυτιλία ως επίσημος σύμβουλος του κράτους. Μεταφέρω λοιπόν και τη δική του καλή επιτυχία μαζί με τη δική μου στο έγκριτο συνέδριό σας, το οποίο κάθε χρόνο αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ρόλου της ναυτιλίας και τη συμβολή της τόσο στην εθνική και ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Ως γνωστόν, η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων εκπροσωπεί το European Short Sea Network, περιλαμβάνοντας όλες τις ευρωπαϊκές θαλάσσιες μεταφορές που δεν δραστηριοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των παράκτηρων μεταφορών, αυτών μεταξύ της υπηρετικής και των αχτών των νησιών. Εκτός της αυτοπλοείας και της, άκουσα τον κύριο Υπουργό με πολύ μεγάλη προσοχή, της αυτοπλοείας και της ποντοπόρου, τα πλοία τα οποία μεταφέρουν τα καύσιμα στα νησιά μας, τα πλοία που μεταφέρουν τα υλικά στα νησιά μας, είναι τα αμυγός πλοία Short Sea, για τα οποία δεν έγινε καθόλου μνήμα, αλλά είναι και καιρός να τα προσέξουμε, διότι φθήνουν και είναι η ευκαιρία όχι μόνο να σταματήσουν να φθήνουν, αλλά να επανέλθουν και στο ελληνικό λιμενολόγιο. Ένας διοργανωτικός στόχος άλλωστε του ESN, της Ευρωπαϊκής Ουσιαστικά Ένωσης, είναι η μεγιστοποίηση των υπομεταφορά φορτίων από την ξηρά στη θάλασσα μέσω ακριβώς αυτών των πολυτροπικών μεταφορών που πρεσβεύει το Short Sea. Ο ρόλος του κράτους μας έχει καθοριστική σημασία τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εθνική μας οικονομία, αφού μεταφέρει κατά προσεκτικότητα τα εθνικά μας φορτία εσωτερικά και εξαγωγικά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδος και χώρας γενικότερα της Ευρώπης. Και επειδή οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους, θα ήθελα επιγραμματικά μόνο να αναφέρω ότι η Short Sea Ναυτιλία μεταφέρει το 60% των συνολικά διακινούμενων φορτίων της Ευρώπης, δηλαδή περίπου 1,8 εκατομμύρια τόνους, καθώς επίσης και στον ελλαδικό χώρο το 74% των διακινούμενων φορτίων, περίπου 114.000 τόνους. Αξίζει να σημειώσουμε πως για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης για τη γαλάζια ανάπτυξη, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη θαλάσσια δραστηριότητα, με προστιθέμενη αξία η οποία εκτιμάται στα 3,63 εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί περίπου 1.600 άτομα άμεσα στον κλάδο, ενώ περίπου 15.000 επιπλέον άτομα σε συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβανόμαστε και το ακούσαμε και πάρα πολύ προηγουμένως και θα το αναλύσουμε και μετέπειτα, διανύουμε μια πρωτόγνωρη περίοδο, τόσο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε εμπορικές αλυσίδες, όσο και λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, ο οποίος διατάραξε ισορροπίες που έως σήμερα θεωρούσαμε δεδομένες. Πέραν της αλλαγής του status quo της περιοχής, υπάρχει και ο επαναπροσδιορισμός του trade, ο οποίος έχει επηρεάσει σαφώς εκτός από την ποντοπόρο και εμάς και τη Short Sea Ναυτιλία. Ταυτόχρονα, στον αντίποδο, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που προκύπτουν από το νέο στρατηγικό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από το πακέτο Fit for 55. Στο θέμα αυτό της μετάβασης, δηλαδή της ελληνόκτητας ναυτιλίας στην πράσινη εποχή, δεν θα εστιάσω ιδιαίτερα, δεδομένου ότι το στίγμα έχει αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και η πρόεδρός της, η κυρία Μελίνα Τραυλού. Παρά τα αυτά, απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι σύμφωνα με μελέτη εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2030 τα διαθέσιμα εναλλακτικά καύσιμα δεν θα είναι επαρκή. Επίσης, πρέπει να δοθεί εύλογος χρόνος προσαρμογής καθώς και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας όσον αφορά την ναυτιλία μικρών αποστάσεων, έτσι ώστε οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις να καταστούν εφικτές και ο κλάδος να μπορέσει να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός. Και επειδή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, τα νούμερα έχουν τη σημασία τους, θα ήθελα να κάνω μια μικρή μνήμα στα τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία έχει υπομειστεί η ναυτιλιακή κοινότητα. Εκτιμάται λοιπόν πολύ επιγραμματικά ότι 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πηγαίνουν για το MRV, σύμφωνα με το International Chamber, 70 δισεκατομμύρια για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου,
10 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ballast Water Management, το έχει τελευταία σε, η Ιλβερία ανακοινώσει. 2 δισεκατομμύρια δολάρια για το Retrofit TR1-2-3. Περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια για το κόστος της συνεχούς έρευνας στην ελεκτικά καύσιμα. 3 δισεκατομμύρια για την υποθέτηση Scrappers μέχρι σήμερα. Καθώς επίσης και έχουμε υποστεί και την αύξηση βέβαια των καθαρών αποθείων καυσίμων, όπου ξεκινάει από 30 δολάρια και φτάνει μέχρι πάρα πολύ το ανατόνο. Αυτό μόνο επιγραμματικά και θα ήταν καλό να το λέμε και προς τα έξω, γιατί νομίζουν ότι μέχρι σήμερα η ναυτιλία κάνει τα λιγοστά, ενώ κάνει μέχρι τώρα ήδη πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας, θα τονίσω ότι οι προκλήσεις για το μέλλον της ναυτιλίας είναι πολλές και συνεχείς, όμως η ναυτιλία στον πέρασμα των χρόνων έχει αποδείξει την ικανότητά της να προσαρμόζεται και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Πιστεύω ειλικρινά ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανανέωση του στόλου και ειδικά του στόλου της οδικής ναυτιλίας, που η ανάγκη είναι επιτακτική. Αρκεί η πολιτεία να σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια αυτή, εξυγχρονίζοντας πρωτίστως το νομοθετικό πλαίσιο, εξαλείφοντας έτσι τις πολλαπλές αγκυλώσεις που αποτελούν τροχοπέδι. Ευελπιστώ να δούμε πάλι ένα κλάδο που πρωτοπορεί ιστορικά να ανακτά τη θέση του και η ελληνική ναυτιλία μικρών αποστάσεων να καταστεί και πάλι ανταγωνιστική ευρωπαϊκά, όπως συμβαίνει κατά κόρον με την Πρωτοπόρο, ελληνική ναυτιλία, αλλά και εθνικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο και εύχομαι και κάθε επιτυχία και στον έντυπο τύπο, γιατί θέλω να πω και την αυτοπορική. Μας έχει εκπλήξει τελευταία ευχάριστα με τον έντυπο τύπο που έχει ειδικά για την ναυτιλία αφιερώσει πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.